Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Άκουσα τον κύριο Σταθάκη. Συμφωνώ απολύτως βεβαίως με αυτά που είπε. Εγώ θα κάνω ένα μικρό πολιτικό σχόλιο, γιατί από εκεί και πέρα νομίζω ο δρόμος είναι ο δρόμος των αποκαλύψεων. Εμείς μιλάμε με ρεπορτάζ, με στοιχεία, με μαρτυρίες, με ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές, με φερέφωνα, υποκείμενα, ανδρίκελα και παλιανθρώπους. Όταν, κύριε Μιλωνάκη, πολιτικός και πολιτικός αξιωματούχος της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, όπως ο κύριος Τόσκας και όπως όλα αυτά τα ανδρίκελα που ήταν χθες το βράδυ και έδιναν μια προκάτη συνέντευξη τύπου με συναδέρφους μου, και λυπάμαι που το λέω, που μόνο δύο, αν δεν κάνω λάθος, τους έκαναν σκληρές ερωτήσεις και όλοι από κάτω έκαναν τους καραγκιόζηδες, και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση οποιασδήποτε εσιαία, οποιασδήποτε. Τους καραγκιόζηδες έκαναν οι συνάδελφοι μου, γιατί δεν τους τρίμωξε κανένας. Μόνο δύο υπήρξαν που τους τρίμωξαν, και όταν τους τρίμωξαν παρεξηγήθηκαν. Όταν έχουμε λοιπόν να κάνουμε ανθρώπους που δεν σέβονται τους νεκρούς, εγώ δεν μπορώ να μιλάω για ανθρώπους που αγαπάνε τη χώρα τους. Ένας αναγνώστης μου έκανε σήμερα μια παρατήρηση. Οι άνθρωποι αυτοί, πάνω απ' όλα, κύριε Μιλωνάκη, δεν αγαπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό είναι το σχόλιο το πρώτο. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι αποκαλύψεις. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αυτή την ώρα, πάνω από τα πτώματα, και σταματώ εδώ, γίνεται ένα φοβερό ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών συμφερόντων με δύο συγκεκριμένα επίκεντρα. Το ένα είναι στα καμένα της Ανατολικής Ακτής που ήθελαν να την κάνουν Ριβιέρα, και το δεύτερο είναι στην εξόρυξη βοξίτου στα Γεράνια Όρη και στην Κινέτα. Εκεί παίζονται τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα και αρχίζουν οι επιχειρηματίες του Μαξίμου να δίνουν ο ένας τον άλλον. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε. Να πω την καλησπέρα και τη χαρά που είναι εδώ κοντά μας στον Δημήτρη το Φιλιππίδη, στον Γενικό Διευθυντή του Ελλάς FM, που τον παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, πυκνά από την Νέα Υόρκη. Μόλις έφτασε πριν από μία μισή ώρα στην πατρίδα, και βέβαια που αλλού ήρθε στο αγαπημένο του εθνικό δελτίο. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Αντώνη, καλοί συνάδελφοι, καλησπέρα από την πατρίδα. Από την πατρίδα η οποία περνάει πραγματικά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, όχι μονάχα για αυτά που συμβαίνουν και την τραγωδία η οποία έλαβε χώρα, αλλά και για το πριν και για το μετά. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι επιτέλους ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας για ακόμα μία φορά απέδειξε γιατί δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα πραγματικά ξεπέρασε ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό. Πλέον η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει να λέει «αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη» και να τελειώνει εκεί η συζήτηση. Θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με ηλίθιους. Και να πούμε κάτι ακόμα για τον κύριο Καμένο που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Χίος. Ο κύριος Καμένος λοιπόν, σε ένα παραλήρημα που είχε στο BBC και αυτά που είπε, ο ίδιος προφανώς δεν ξέρει ότι υπάρχει ΦΕΚ της 24ης Μαρτίου του 2017, το οποίο νομιμοποιεί το σχέδιο των αυθαιρέτων για την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η κοροϊδία αυτή πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν όχι 87 νεκροί, υπάρχουν περισσότερα θύματα, αλλά πάνω απ' όλα θύμα είναι η αλήθεια. Θύμα είναι αυτή η Ελλάδα, η οποία βλέπουμε ότι δυστυχώς ζει πρωτοφανή και πρωτόγνωρα περιστατικά, επειδή υπάρχουν κάποιοι που δεν σέβονται ούτε ζωντανούς ούτε πεθαμένους. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Αλέξανδρο Νίκλαν, ειδικό σε θέματα ασφαλείας, συνεργάτης της Huffington Post και βέβαια αμερικανικών δικτύων. Καλησπέρα, κύριε Νίκλαν. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε θέμα, διότι ο Πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί, ή μάλλον το είπε καθαρά σχεδόν, ότι υπάρχει χτύπημα τρομοκρατικό και στην περιοχή, το οποίο, όπως είπε, όπως είπαμε εμείς, από την πρώτη στιγμή τη Δευτέρα το βράδυ από εδώ. Το επανέλαβε τώρα και προφανώς έχει και ρεπορτάζ ο Στέφανος ο Χίος. Υπάρχουν και επιχειρηματικά συμφέροντα και άνθρωποι εντός και εκτός των συνόρων, οι οποίοι προφανώς ή πιθανώς να επωφθαλμιούν, να κάνουν κακό στην πατρίδα μας, να ρίξουν το συνέστημα, να ρίξουν την ασφάλεια, την αίσθηση ασφαλείας του ελληνικού λαού και πολλά. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν οι ασύμμετρες απειλές πιθανό να υπάρχουν. Η παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ασύμμετρες απειλές, για μένα συνιστά, είναι στα όρια της εθνικής προδοσίας, να το πω έτσι. Έχουν αφήσει δηλαδή αφύλακτα τα σύνορα, μπαίνει όποιος θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό μας λέει αυτή τη στιγμή. Ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών, ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες στην κρατική ασφάλεια,
Ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Ότι δεν υπάρχει σχέδιο, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να μας πείτε, κύριε Τσίπρα, τι θέλετε να πείτε με όλα αυτά. Και βέβαια δεν φταίνε οι νεκροί, κύριε Καμένε, οι οποίοι πήγανε και καταλάβανε την ακτογραμμή, όπως είπατε και ισχυριστήκατε στο εξωτερικό, σε συνέντευξή σας, και έχουμε γίνει ρεζίλοι διεθνώς των σκυλιών. Όλος ο ξένος τύπος μιλάει για αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα. Μου θυμίζετε τον Γιώργο τον Παπαδρέου, όταν στην αρχή των μνημονιακών καταστάσεων, θυμόσαστε νομίζω, έτσι, έβγαινε και πήγαινε στο εξωτερικό και έλεγε: κυβερνάω μια χώρα διεφθαρμένη, διεφθαρμένων ανθρώπων. Και αυτό είπε. Ορίστε. Και οι Έλληνες ότι ήταν τεμπέληδες. Και οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Εσείς τι είπατε, ότι είναι καταπατητές, κύριε Καμένε, οι Έλληνες. Είστε καλά. Είναι καλά η κυβέρνηση. Τι είναι αυτά που λέει. Πάμε να δείτε, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία μιας κυρίας για το φωνικό. Γιατί πρόκειται περί φωνικού. Ναι. Πάμε. Και ο άντρας μου το κινητό στις πέτρες, γιατί του πέσε και βγήκα και ειδοποίησα την αδελφή μου και τον πατέρα μου. Μπαμπά, πνιγόμαστε, χανόμαστε. Και το έκλεισα. Την αδελφή μου το ίδιο. Την κουνιάδα μου το ίδιο. Δεν ήξερα αν θα ζήσω. Έβλεπα τους άλλους να πεθαίνουν δίπλα. Να δίνω κουράγιο στους διπλανούς, να τους λέω κάντε μια προσευχή και να μην ξέρω αν θα ξημερωθούμε. Μας αφήσανε, όχι στο έλεος, φωνικό ήταν αυτό. Φωνικό! Φωνικό! Μας κάνανε το μάτι νεκροταφείο! Μια κουβέντα θέλω να απευθύνω στον Καμένο Σκέτο, όχι κύριο Καμένο, στον Καμένο Σκέτο, γιατί Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Ο Ψινάκης ήταν απόν, δεν εμφανίστηκε πόσες μέρες. Δεν εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε με το πουκαμισάκι του το άσπρο, με τη γραβατούλα του και το μαλάκι του κομμωτηρίου. Είπε ότι κάει και το σπίτι του, και το σπίτι του είναι πάνω μια χαρά. Λίγοι φήνικες κάηκαν απ' έξω 2-3. Δεν βοήθησε πουθενά. Το μάτι από πριν ήταν παρανάλωμα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να δούμε αυτό το οποίο ολοκληρώθηκε μέχρι στιγμή σήμερα, Σοφία. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έκανε για μία ακόμα φορά το θλιβερό της καθήκον. 86 και πρωτόγνωρο. Από 83, 86 αναγνωρισμένοι, συν ένας ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 87. Ελάτε να δείτε όμως τι συνέβη σήμερα, τελευταία μέρα, έξω από το νεκροτόμιο. To follow the NATO schedule. Στην οδό Μικράς Ασίας, στον αριθμό 75 της περιοχής Γουδή, εκεί όπου στεγάζεται το νεκροτομείο Αθηνών, φαίνεται ότι παίζεται η επόμενη πράξη του δράματος που εκτελήσεται στην Αττική μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Εκεί συνέρεαν δεκάδες συγγενείς αγνωμένων αλλά και θυμάτων της πυρκαγιάς, προκειμένου να δώσουν οι ίδιοι δείγματα DNA για να διαπιστώσουν αν τα αγαπημένα τους πρόσωπα βρίσκονται μεταξύ των νεκρών. Φυσικά, και όλοι εύχονται, οι δικοί τους άνθρωποι, να μην βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς. Είναι κάποια που είναι καμένα και φαίνεται έχουν εγκάβματα απλώς και έχουν εισπνοή μονοξύδιο ασφαλώς και θάλης που βρήκαμε στο λαρίγιο, αλλά τα περισσότερα είναι απαρθράκωση. Είναι αναγνωρίσιμα ή μόνο το όχι, 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 δεν είναι αναγνωρίσιμα. Εδώ εντελώς τα βρήκαμε μέσα σε ελάχιστες ώρες, να μην πω μέσα σε ώρα, να χαθούν τόσες ζωές και να ακούμε εμείς περιστατικά μάνα να χάσει τα παιδιά και τον άντρα. Ο άντρας δεν χάσει τα παιδιά, τα δύο του κοριτσάκια να τα ψάχνει. Και όλα αυτά για να τα ακούμε και να τα ζούμε σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί και συναισθηματική φόρτιση πολύ πολύ εδώ. Αρχίζεις, ναι, και θέλεις, δεν θέλεις, τι ζεις, πώς θα γίνει. Ανθρώπινο είναι αυτό. Στο νεκροτομείο μετέβησαν και οι γονείς των 9χρονων κοριτσιών που αγνοούνται από τις 23 Ιουλίου μετά την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Οι γονείς πήγαν παιχνίδια των κοριτσιών, της Σοφίας και της Βασιλικής, προκειμένου να ληφθεί δείγμα DNA και να αρχίσει η διαδικασία διασταύρωσης με τους ουρούς που βρίσκονται στο νεκροτομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές επιδιώκουν να απομονώσουν απευθείας γεννητικό υλικό των δύο παιδιών από τα προσωπικά τους αντικείμενα. Την ολοκλήρωση των νεκροτομών στους 86 ορούς που μεταφέρθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Αθήνας ανακοίνωσε ο προϊστάμενος υπηρεσίας Νίκος Καραούκης. 86 Σοφία και ο ένας. Και βέβαια... ότι αυτό είναι το, νομίζω το τελειωτικό χτύπημα για τις οικογένειες που, που ήταν στην περιοχή που γλίτωσαν και τώρα πρέπει να περάσουν στο δεύτερο στάδιο. Να πούμε ότι οι ιατροδικαστές λειτουργήσαν με την εμπειρία που είχαν από το αεροσκάφος Ήλιος, με ρυθμούς πάρα πολύ γρήγορους, το είπαν και οι ίδιοι. Αχύτατο ρυθμούς. Ναι, ναι. Δηλαδή, ήθελαν οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να πάμε μετά στο επόμενο στάδιο που είναι ακόμη πιο δύσκολο, το στάδιο της διασταύρωσης. Πάντως σήμερα ήταν θλιβερό το να βλέπεις να έρχονται γονείς που να έχουν την ελπίδα, αλλά να μεταφέρουν τη βούρτσα για να πάρουν από τη βούρτσα DNA, να μεταφέρουν ρούχα για να βρουν ίχνα DNA από εκεί για να γίνει η διασταύρωση. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Και ήταν πρώτη φορά που οι ιατροδικαστές, που είναι στο κλάδο τους, στην επιστήμη τους, στο αντικείμενό τους, που έβγαιναν έξω και όταν τους ρωτούσαμε γιατί βγαίνουν έξω, μας έλεγαν οι ίδιοι ότι δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Ήθελαν να πάρουν μία ανάσα και μετά να συνεχίσουν. Δηλαδή έλεγαν ότι είναι πρωτόγνωρο, δεν αντέχουμε και εμείς οι ίδιοι. Μα είναι μαθρακωμένη, Σοφία μου. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι αναγνωρίσιμη, δεν υπάρχει τίποτα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαζί δύο σαν ένας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Καταλάβατε, κύριε Τσίπρα! Και γι' αυτό έγινε και το λάθος όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών που είχαμε. Οι δύο που προσθέθηκαν μετά από την ολοκλήρωση της νοκροτομής οφείλεται στο γεγονός ότι ένα άτομο δεν ήταν ένα άτομο, μάλιστα, ήταν τρία άτομα. Πάμε τώρα να δείτε, κυρίες και κύριοι, εδώ να δείτε από την πρώτη στιγμή, Στέφανε. Είχαμε πει το εξής απλό. Δευτέρα βράδυ 11 και 48 για την ακρίβεια. 11, παρακαλώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, με ψυχραιμία, να κρατήσει τις ώρες. Δευτέρα βράδυ, κύριε Καμένε, Δευτέρα βράδυ γίνανε όλα. Όχι Τρίτη 24, 23 Ιουλίου. Πάμε να δείτε, παρακαλώ πολύ, πώς ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μόλις είχε φτάσει από τη Βοσνία και δεν είχε πάρει μυρουδιά. Δεν ήξερε τίποτα. 12 παρά 10, παρακαλώ πάρα πολύ. 12 παρά 10, παρακαλώ. Αυτό που κατέβηκε κάτω στο Βουτσά είναι το αυτό. Ναι, το Βουτσά, ναι. Από το Βουτσά, λίγο θα δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχουμε εκεί αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη τώρα. Κατοικημένες περιοχές, δηλαδή. Κατοικημένες περιοχές. Το ενεργό μέτωπο είναι υποήφεση, δεν έχουμε σε δασική πυρκαγιά, αλλά η φωτιά όπως πέρασε και είναι κάποια σπίτια, γιατί έχει δοθεί προτεραιότητα να διασώσουμε τον κόσμο, να πάει σε ασφαλές σημείο. Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ? Αυτή τη στιγμή στο Βουτσά είναι 80 αυτοκίνητα στο σύνολο, 80 πυροβεστικά αυτοκίνητα, και συνεχώς ενισχύονται και από τη Βόρεια Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο της δύναμης, το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο. Στη διασπορά. Ναι, ναι. Όπως και στην Γεράνια Αγίου Θεοδόρου, είναι 88 αυτοκίνητα. Το ξέρω. Το πρόβλημα εκεί αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε, εκτός από τα σημεία που έχουμε κάνει, έχουμε και φεριμπότ, έχουμε στείλει και πλωτά μέσα, θα λέω έτσι σύντομα, για να μεταφερθούν από το λιμάνι της Δραβίνας σε ασφαλές σημείο κάποια άτομα. Τα πλωτά μέσα από πού τα φέραμε? Είναι του λιμενικού σώματος, σύν μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, σύν ένα αρματαγό που θα φτάσει λίγο αργότερα στο κυρίως του λιμενικού σώματος. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι? Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος, ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Τους μεταφέραμε από εκεί. Κύριε Τόσκα, νομίζετε ότι θα την γλιτώσετε? Αν νομίζετε ότι επειδή έχετε βουλευτική και υπουργική ασυλία θα τη γλιτώσετε, σας πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά που λέγατε, 12 παρά 10, το ξέρατε ότι είναι πάνω από 50 οι νεκροί? Ναι ή όχι? Ναι, γιατί οι πληροφορίες σήμερα βγήκανε άνδρες σε ΜΑΚ, οι οποίοι γύρω στις 11.30 ώρα είπαν ότι το επιχειρησιακό τους κέντρο και ο διοικητής τους εγνώριζε, άρα και ο αρχηγός της πυροσβεστικής εγνώριζε ότι ήταν διψήφιος ο αριθμός των νεκρών μέχρι τις 11 η ώρα.
Καταλάβατε, κύριε Τόσκα, κοροϊδεύετε τον Πρωθυπουργό, κοροϊδεύετε τον λαό, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Τώρα αμέσως έπρεπε να έχετε με τα βραχιολάκια να έχετε πάει μέσα. Αυτή είναι πολιτική ευθύνη λοιπόν. Όλοι όσοι ήταν στο τραπέζι εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη. Την ποινική πρέπει να αναλάβουν. Ποινική και παρέτηση. Και αμέσως στη δικαιοσύνη. Και επειδή είπε ο Στέφανος ο Χίος ότι κάποιοι δημοσιογράφοι κάνανε ερωτήσεις χθες στο σόου που στήσανε ο Τζανακόπουλος και με τους αρχηγούς της Ελλάς και της πυροσβεστικής μαζί με τον Τόσκα, για πάμε παρακαλώ πολύ να δείτε, να ακούσετε μία ερώτηση ενός δημοσιογράφου και να δείτε τι απάντησα. Παρακαλώ. 23 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, περίπου στα μεσάνυχτα, κάνατε μια ενημέρωση στο συντονιστικό κέντρο. Ήταν νομίζω παρόν και ο κύριος Τζανακόπουλος, παρόλο που δεν καθόταν στο τραπέζι, στον κύριο Πρωθυπουργό. Εκεί δεν γνωρίζατε τι έχει συμβεί στο μάτι ή το αποσιωπήσατε? Θέλετε να μας δώσετε μια εξήγηση? Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα τα σχόλιά σας. Ναι, σχόλια ήταν, αλλά δεν αποσιωπήσαμε τίποτα σε καμιά περίπτωση. Δεν αποσιωπήσατε, εσύ. Δεν κατάλαβες τίποτα, έτσι, Τόσκα. Δεν κατάλαβες τίποτα. Θα καταλάβεις, γιατί οι εισαγγελείς πήρανε όρκο σήμερα, όχι η κυρία Δημητρίου. Μην είστε και τόσο σίγουρο. Όχι, Στέφανε, είμαι σίγουρο. Μην είστε και τόσο σίγουρο για τις εισαγγελίες. Μην είστε σίγουρο. Είμαι σίγουρο γιατί είναι έντιμοι άνθρωποι. Μην είστε. Στο σύνολό του είναι έντιμοι οι εισαγγελείς και δικαστές. Όχι όλοι. Στο σύνολό του. Η έρευνα που διενεργείται είναι κολοβή έρευνα. Όχι, το είπα. Είναι όχι. Από τη μια μεριά η κυρία Δημητρίου για το πώς μπήκανε και το όχι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να υποθεί εδώ πέρα κάτι ξεκάθαρα. Απέναντι. Σε όλους με σεβασμό πάντα στους νεκρούς. Τώρα στα μάτια. Ως Έλληνα με Έλληνα. Ως Ελληνίδα με Ελληνίδα. Έχουμε 87 νεκρούς βεβαιωμένους. Δεν δικαιούται κανένας να κάνει κολοβές και μισορυξές έρευνες, όπως λέει ο κόσμος. Η έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα έπρεπε να ήταν αυτεπάγγελτη. Όχι αυτεπάγγελτη όμως για δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εγώ δεν ψέγω κανέναν. Την άποψή μου λέω ελεύθερα. Από τη μια λες, από τη μια Στέφανε. Ναι, η πρώτη, δύο. Η εισαγγελική έρευνα που έχει γίνει για να ξεκαθαριστεί το πράγμα είναι αυτεπαγγέλτος για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Το είπαμε αυτό. Μισό λεπτό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη έρευνα. Έτσι. Η οποία δυστυχώς θα ξεκινήσει από τις μηνυτήριες αναφορές των συμπολιτών μας. Όπως τη κυρία Κωνσταντοπούλου, τη δική σου, τη δική μου και άλλων. Όχι μόνο, Στέφανε, περίμενε, για να είμαστε έντιμοι. Δεν σήμερα έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε εισαγγελική έρευνα για αναζήτηση ποινικών ενόχων, ναι, των δολοφονιών. Έβγαλε η Ένωση Εισαγγελέων. Ανακοίνωση η οποία λέει αυτό που είπα. Η ανακοίνωση όμως δεν είναι ποινική δίωξη, κύριε Μιλωνάκη. Όχι, δεν είναι. Αλλά λέει ότι θα επιδιώξουμε, θα κάνουμε το παν να αναλυθούν οι ποινικέ ευθύνε. Είναι μια έτοιμη. Εισαγγελική Ένωση αυτή που αναφέρεται. Και έτσι είναι, ναι, Στέφανε. Αλήθεια. Εγώ πιστεύω στους εισαγγελείς. Έπρεπε όμως αυτεπαγγέλτος να διενεργηθεί παραλλήλως. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εδώ πέρα και μάλιστα το είχαμε πει από εδώ. Το επιβεβαίωσε. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν. Τώρα, μισό λεπτό για την απάντηση που έκανε, την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος. Σωστός. Πολάτος, Μάκης Πολάτος από το πρώτο θέμα, στον κύριο Τόσκα. Γιατί ο Πολάτος ήταν ο κύριος Πολάτος. Από τις 9 η ώρα το βράδυ. Είμαι σε θέση να γνωρίζω γιατί μίλησα με βαταχάνθρωπο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Το παλικάρι αυτό μαζί με τους συναδέρφους του από τις 9 το βράδυ υπάρχει μαρτυρία να πάει να καταθέσει την εισαγγελία. Είχε βγάλει μέσα από τα 100 αυτοκίνητα 25 και 25 50 νεκρούς. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να μην γνώριζε στις 9.30 στις 10, Στέφανε, και με φωτογραφικό υλικό το οποίο το είπε τα χέρια του ότι 50 άνθρωποι ήταν νεκροί το μέσα είπε, από το αυτοκίνητα. Το είπε. Λέει ψέματα. Στέφανε, πριν από μισή ώρα περίπου, ένα σταγματάρχης, επιπυραγός και ένας αντιπασπιστής της ΕΜΑΚ το είπανε στο Sky, στον τηλεοπτικό σταθμό. Ήταν έξω και είπαν. Εγώ, εγώ τον άκουσα λοιπόν. Είπα.
Και οι εισαγγελείς θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Μετά, το γνωρίζανε. Το δεύτερο, κύριε Μιλουνάκη. Καταστατικό επικοινωνίας δεν υπάρχει η αρμόδια. Υπάρχει, κυρία Παραδείς. Υπάρχει. Δεν καταγράφονται. Δυστυχώς όμως, κυρία Παραδείς, επειδή το ρώτησα αυτό που λέτε και είπα, σας παρακαλώ πολύ, 7 παρα 10 που μιλήσατε με Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κρατήσατε μια ηχογραφημένη κάτι, οτιδήποτε. Και η απάντηση ήταν δυστυχώς προφορικά, διότι κεγόταν το κεφάλι μας. Και επίσης κάτι ακόμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Είδατε τι έγινε πριν από λίγη ώρα στο Sky. Το ίδιο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έβγαλε στη σέντρα αυτόν που κατονομάσαμε εμείς εδώ, κύριε Μιλονάκη, την Τετάρτη το βράδυ, τον κύριο Αργύρη Μπακαλόνη, τον έβγαλε στο χάρτη, στο σχεδιάγραμμα της Μαραθώνας. Λέει ο Στέφανος, κυρίες και κύριοι, το διοικητή της τροχέας Αγίας Παρασκευής, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της περιοχής. Ακούστε λοιπόν τι έγινε, το παρασκήνιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επιφόρτισε και πίεσε αστυνομικό συντάκτη να βγει με άδεια ο διοικητής της τροχέας Αγίας Παρασκευής, γιατί θέλει άδεια, και να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις διαφορετικά, να σηκωθεί και να φύγει. Και βγάλανε στον τάκο τον διοικητή της Αγίας Παρασκευής για να τον πάνε κατηγορούμενο και να σωθεί. Ακούσατε τι είπε? Να σωθεί ο ταξίαρχος και η ανώτερη του. Πιθανότατα και Στέφανε, εγώ τον άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που έλεγε. Κατάλαβα εγώ ότι επιβεβαίωσε τη μαρτυρία της κυρίας Παπαρίγα, η οποία και τον έκαψε. Ναι. Και είπε, κλείσανε τη λεωφόρο Μαραθώνος. Ιδιώτες! Ιδιώτες την έκλεισαν τη Μαραθώνος, κύριε Μιλονάκη. Δηλαδή πήραν την πρωτοβουλία πολίτες να κλείσουν την Μαραθώνος, οδηγώντας τον κόσμο στο θάνατο. Και η αστυνομία ήταν απούσα, διότι είπε ψέματα ο Μπακαλόνης. Δεν υπήρχε αστυνομία εκεί. Υπήρχαν 4 παιδιά της ομάδας Δίας που πάλευαν μόνα τους να σώσουν τους μελοθάνατους. Είχε κλείσει, λέω, ο Μαραθώνος και λέει ψέματα ο διοικητής της Αγίας Παρασκευής. Και θέλουν να τον πάνε λοιπόν κατηγορούμενο για να σώσουν το τομάρι του αρχηγού της Ελλάδας και του ίδιου του Τόσκα, ο οποίος είναι προστατευόμενος από δομοποιημένο στράγγο. Καταλάβες. Στέφανε, όταν προχωρήσει η προανάκριση, δεν σώζεται κανένας από κανένα. Θα προχωρήσει, Στέφανε, γιατί είναι 87 οι νεκροί, Στέφανε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα τα πούμε και σε λίγο, που προκύπτουν, όπως είπε η Σοφία. Από εδώ και πέρα αρχίζει δεύτερο μέρος. Τραγικό. Ναι, κύριε Νίκλαρ. Γιατί ο λαός περιμένει δικαιοσύνη και τιμωρία. Κύριε Νίκλαρ, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, εκείνο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι με προβληματίζει ιδιαίτερα η απάντησή τους. Ότι ναι, γνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη, ναι, γνωρίζουμε ότι είχαμε νεκρούς. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πάμε σε ένα σενάριο που μπορεί να ξανασυμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Το είπε ο κύριος Νίκλαρ, πάμε να ακούσουμε από τη συνέντευξη παροδία. Αυτό το τσίρκο το οποίο βγήκανε μερικοί παλιάτσι να κάνουν τι? Να πούνε τι? Να δικαιολογήσουν τι? Τους 87 νεκρούς και άλλους τόσους αγνοούμενους, οι οποίοι, όπως είπε και η Παραδείς πολύ σωστά, δεν πρόκειται να ζούνε. Τι μου λένε τώρα? Τι λένε τώρα στον κόσμο? Τρέλα πουλάτε? Πάμε να ακούσετε. Καταρχήν, οι καιρικές, γεωμορφολογικές και λοιπές συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύχθηκε η επιχειρησιακή δράση του προσωπικού ήταν αναμφίβολα ακραίες και ιδιαίτερες. Την ενημέρωση και να σας ενημερώσω ότι έχουμε σοβαρές ενδείξεις και σημαντικά ίχνη για εγκληματικές ενέργειες που αφορούν εμπρισμό. Θα σας απαντήσω ευθέως, κυρία. Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων ήταν απόλυτα ενδεδειγμένη. Πάμε για φυσικές καταστροφές, ενίοτε ξεπερνάνε και τις δυνατότητες του μηχανισμού. Ξέρετε, όταν γίνονται επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα δύσκολες, αν όχι ακραίες, και θα λέγα με ακραίες συνθήκες κλιματολογικές, το να ψάχνουμε να βρούμε κάποια λάθη. Δεν υπάρχει ενέργεια χωρίς λάθη. Να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερα έντονες, τις ακραίες, όπως εάν ρωτήσετε τον μετεωρολόγο του πυροσβεστικού σώματος, θα σας εξηγήσει τις ιδιαίτερα ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Τι λέτε?
Τι λένε, Σοφία. Στο εξής, όταν θα έχουμε άνοδο της δημοκρασίας άνω των 20 βαθμούς Κελσίου, όταν θα έχουμε ένα αεράκι 4 μποφόρ, όταν θα έχουμε και μία βροχούλα, θα είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και νεκρούς. Αυτό είπε ο κύριος Τόσκας. Τι λέτε. Και, λέει, και εγώ δεν ευθύνομαι, λέει επίσης ο κύριος Τόσκας. Να ρωτήσω λίγο κάτι τον ειδικό που είμαι εδώ. Κύριε Νέγκλα, όταν φτιάχνουμε ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας ή αντιμετώπισης ενός κινδύνου, δεν λαμβάνουμε υπόψη προληπτικά και το δυνατότερο, το πιο εσχρό σενάριο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή το worst case σενάριο, δηλαδή και το χειρότερο δυνατό σενάριο. Φτιάχνω εγώ ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας, για παράδειγμα. Και λέω να βάλω και τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Μα γι' αυτό γίνονται τα σχέδια. Για τα τέσσερα αποφόρου γίνονται τα σχέδια. Λέω να βάλω. Όχι, ξεκινάς από το απλό και φτάνεις κλιμακωτά. Έτσι δεν γίνεται κανονικά. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, είδατε εσείς κανένα τέτοιο σχέδιο. Θα σας πω κάτι παραπάνω. Επειδή γίνονται πολλές ασκήσεις. Θέλω να πούμε και την καλησπέρα μας στον καλό μου φίλο τον γιατρό, τον Γιάννη τον Καλιάτσο, τον καρδιολόγο. Είναι ο πρόεδρος των νέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, εκπρόσωπος κινήματος νέων γιατρών. Καλησπέρα, κύριε Καλιάτσο. Καλησπέρα. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε όλοι συγχαρητήρια και να υποκληθούμε μπροστά στην αλληλεγγύη των Ελλήνων. Αυτό που έγινε και αυτή τη φορά δείχνει το μεγαλείο ψυχής του Έλληνα. Αμέσως να τρέξουμε όλοι να βοηθήσουμε. Κύριε Καλιάτσο, εσείς σαν γιατροί, για πέστε μας, πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Λοιπόν, εμείς, καλησπέρα, δώσουμε έτσι δύο λεπτά. Δύο λεπτά για δώσουμε μου. Εμείς γραφήκαμε λίγο στις τελευταίες μέρες, πέρα από τις πρώτες μέρες που πήγαμε λίγο, να το πούμε έτσι, άνασα, δεν ξέραμε τι μας χτύπησε. Φτιάξαμε ένα δίκτυο όπου δεν το περιμένουμε. Ξεκινήσαμε στην αρχή 2-3 άτομα και ξαφνικά έγινε μια λαοφάλασσα από 100 γιατρούς. Οι οποίοι, μάλιστα πολλοί από αυτούς γύρισαν από τις διακοπές τους και έδωσαν το παρόν. Δεν ξέραν και αυτοί πώς να δώσουν, αλλά είπαμε το εξής, κύριε Μιλουνάκη. Είπαμε ότι από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε, ούτε να βοηθήσουμε, ούτε εμπιστευόμαστε τους πάντες οι οποίοι τρέχουν να βοηθήσουν. Αυτό ονοείται. Είπαμε ότι από εδώ και πέρα δίνουμε ένα χαρτί με τα τηλέφωνά μας, τα οποία είναι προσωπικά, και στο Facebook και δημοσίως, δηλαδή και σε οποιοδήποτε θα δώσουμε αύριο και θα πάμε από εκεί, 12 ώρα πάμε στο μάτι. Και θα γυρίσουμε παντού και θα πούμε ότι για όσο καιρό χρειάζονται, όλοι αυτοί που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές συνθήκες της φωτιάς δηλαδή, θα τους βλέπουμε δωρεάν με οποιοδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε εξέταση μπορούμε ανθρωπίνα να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ούτε το Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο, έχουμε παιδοψυχίατρο, έχουμε καρδιολόγους, έχουμε ουρολόγους, τους πάντες. Εμείς προσωπικά θα θεωρούμε τιμή μας, τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί, τουλάχιστον να τους βγάλουμε το άγχος, έστω για μια ερώτηση. Ξέρετε κάτι, όταν βρέθηκα το πρώτο βράδυ στο λιμάνι της Αθήνας, δεν κάναμε κάτι το γυμναστικό. Δηλαδή, είδαμε ανθρώπους που βγάζαμε από τις βάρκες και δίναμε το χέρι μας, οι οποίοι πραγματικά δεν κάναμε υψηλή ιατρική, τι δεν μπορούν να κάνουν κάτι εκεί. Το μόνο που τους είχαμε καθίσει σε καρέκλες, τους λέγαμε, τους δίναμε ένα ποτήρι, τους λέγαμε ηρέμησε, είμαστε εδώ. Μάλιστα. Ηρέμησε, είμαστε πολύ, πάρα πολύ καλή η προσφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Καλιάτσο, μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου και εκπρόσωπο του κινήματος των νέων γιατρών. Νέος γιατρός, μια λαοθάλασσα γιατρών με ειδικότητες, θα, όπως μας λέει, από εδώ και πέρα για όσο καιρό χρειαστεί προσφορά στους πυρόπληκτους, θα τους παρακολουθούν χωρίς μία δεκάρα. Συγχαρητήρια, κύριε Καλιάτσο. Κύριε Νίκλαν, τι συμβαίνει τώρα, γιατί εδώ πέρα είπε ο Στέφανος, ο Χίος. Και να απαντήσει και στην ερώτηση που του έκανα. Ναι, στην ερώτηση που σας έκανε ο Σπύρος, αλλά εδώ υπάρχει και η ασύμμετρη απειλή. Μίλησε για ασύμμετρο φαινόμενο. Εμείς από την πρώτη στιγμή εντοπίσαμε ένα μέρος, τα Γεράνια, το οποίο δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι εδώ και μερικά χρόνια, που έχει βγει ότι ανακαλύφθηκε βοξίτης. Υπάρχει μπόλικος βοξίτης. Με το σκεπτικό ότι στα λατομεία του Βοξίτη, εκεί στην Πάρνηθα, αρχίζει και στερεύει το πράγμα. Βρήκανε λοιπόν καινούριο. Άρα λοιπόν μία ασύμμετρη απειλή θα μπορούσε να ήταν εκεί που είναι ένα μέρος που επιχειρηματικά έχει βλέψεις έτσι, πολυεθνικών από όλο τον κόσμο. Και ντόπιων και πολυεθνικών. Εμείς δεν θα αναφέρουμε ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Αυτά είναι... Αυτό θα τα διαβάσετε αύριο στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Ωραία. Εδώ πέρα... Κατάτε και εσείς την ιδεολογία του αντιπλευτικού βεβαίως και... Βεβαίως. Και ένα άλλο και θα μας τα πείτε τώρα είναι και η απειλή από την Πεντέλη. Θα το δούμε. Να πούμε την καλησπέρα.
Μεγάλο. Θα πούμε και την καλησπέρα μας στον κύριο Λέανδρο Ρακιτζή. Καλησπέρα, κύριε Ρακιτζή. Πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Πολλά χρόνια εμπειρία. Μία ερώτηση απλή, κύριε Ρακιτζή. Πολύ απλή. Βγήκε ο κύριος Καμένος και πολλοί το λένε. Κατηγορήσανε τους ανθρώπους, τους κατοίκους στο ΜΑΤΙ. Ότι είναι άνθρωποι που πήγαν, κατέλαβαν την ακτογραμμή. Καθάρισαν ό,τι μπορούσαν να καθαρίσουν και άρχισαν και έκτιζαν. Τα ακούσατε. Κανένα από τα θύματα δεν πιστεύω να είναι ιδιοκτήτε ή να έχει περιφράξει την ακτογραμμή. Κάποιοι περιφράξαν την ακτογραμμή, η πολιτεία του ανέστηκε, αλλά δεν φταίνουν τα θύματα σε αυτό. Μπορεί, ναι, αλλά αυτό πέρασε, κύριε. Με συγχωρείτε, κύριε Επιθεωρητά, αλλά αυτό πέρασε προς τα έξω από την προπαγάνδα. Νομίζω. Ακούστε. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, να τα κρίνουμε και να ξεκαθαρίζουμε. Αυτό που έπρεπε ο καμένας ήταν απαράδεκτα, διότι δεν μπορείς να κατηγορείς τα θύματα ότι φταίνε λόγω της καταλήψεων. Κάποιες καταλήψεις γίνανε, το πιθανότερο δεν ξέρω τι γίνεται κατάσταση. Να είχαν νόμιμα, να είχαν άδεια, είναι αυτό σχεδίο η περιοχή του Ματιού και επιπλέον ενδεχομένως κάποιοι μοδεράτορες να είχαν τα βέρα, να είχαν προβλέψει μια έκδοδο εκεί, ναι. Αλλά όχι όταν... Δηλαδή μιλάτε και πολύ σωστά μιλάτε για μεμονωμένα φαινόμενα. Ναι, μόνο. Διότι εδώ πέρα θα μας δείξει ο Σπύρος Σταθάκης, κύριε Επιθεωρητά, κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι δείχνει αυτή την αμετροέπεια των κρατικών ή μάλλον των κυβερνητικών αξιωματούχων πλέον. Γιατί μιλάμε για κυβέρνηση, Σπύρο. Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι η επίθεση είναι καλύτερη άμυνα. Α, πολύ ωραία το θέσατε. Μ' αρέσετε. Πάρα πολύ ωραία το θέσατε. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν. Είναι 24 Μαρτίου του 2017, όπου στο φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως δημοσιεύεται ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο υπογράφουν ο κ. Παυλόπουλος, βεβαίως, γιατί είναι αυτό προεδρικό εδώ. Διάταγμα. Έτσι. Και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Γιώργος Σταθάκης, με το οποίο εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη για δεύτερη κατοικία τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι στη Ραφίνα, εκεί που έγινε η καταστροφή. Στο Άρα, μάτι δηλαδή, στο μάτι. Εκεί που έγινε η καταστροφή, εκεί που σκοτώθηκε ο περισσότερος κόσμος, το Κόκκινο Λιμανάκι. Προσέξτε όμως. Δεν είναι μόνο ότι αυτή η κυβέρνηση, ενώ έρχεται μετά από ένα χρόνο και λέει για τα φθαίρετα, για το ένα, για το άλλο, έχει ήδη προωθήσει προεδρικό διάταγμα και είναι νόμος του κράτους. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, γιατί πήρε αριθμό φύλου. Έτσι, ΦΕΚ, το νούμερο 63. Άρα είναι νόμος του κράτους. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση αυτή ότι έχει εγκρίνει το πολεοδομικό σχέδιο. Το 2012 είχαμε και άλλη απόφαση, και άλλο προεδρικό διάταγμα για την ίδια περιοχή. Και ξέρετε πότε ξεκίνησε το κράτος να κάνει κάποιες διευθετήσεις σε ό,τι αφορά και τη συγκεκριμένη περιοχή. Το πρώτο προεδρικό διάταγμα που αφορούσε και το ΜΑΤΙ βγήκε το 1985 επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, ΦΕΚ 181. Αυτό εδώ που βλέπετε τώρα. Με βάση αυτό το ΦΕΚ του 1981 και άλλο ένα του 1988, οι άνθρωποι έπαιρναν νερό και ηλεκτρικό, Αντώνη. Γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν διαφορετικά. Πλήρωναν λοιπόν νερό, πλήρωναν ηλεκτρικό, πλήρωναν τα κοινόχρηστα και κάποια στιγμή το 2003 το τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος βγάζει μια απόφαση και λέει τα νομιμοποιεί όλα. Κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτή η απόφαση, βγήκε καινούρια, το 2012 βγαίνει προεδρικό διάταγμα και έρχεται ο κ. Σταθάκης το 2017 και συμπληρώνει το προεδρικό διάταγμα του 2012. Άρα υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο και στη συγκεκριμένη περιοχή. Κύριε Ραφιτζή. Ναι, ακούστε να παρέμβω μια στιγμή. Ναι. Το πολεοδομικό σχέδιο είναι στα χαρτιά. Σπανίως εφαρμοστούνται. Όπως είναι στα χαρτιά, επιτείνονται δράμους. Και αυτό είναι αλήθεια που λέω. Στην Ελλάδα, πρώτα κτίζομαι και μετά κάνουμε πολεοδομικό σχέδιο. Και μετά δεν εφαρμόζεται γιατί πρέπει να γίνουν κατεδαφίσεις, να ανοίξουν δρόμοι. Αυτά θέλουν έξοδα, δικαστικούς αγώνες, ο καθένας αγώνεται. Λοιπόν, το πολεοδομικό σχέδιο βασικά είναι στα χαρτιά και είναι μια πραγματική κατάσταση που δεν αλλάζει με τίποτα. Άρα λοιπόν, κύριε Επιθεωρητά, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να μην κοροϊδεύει κανένα στον κόσμο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο
είναι πάρα πολλά χρόνια, οι κυβερνήσεις το έχουν νομοποιήσει, αφαίρετο ουσιαστικά δεν υπάρχει, άρα αυτά τα οποία λένε και κατηγορούν τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ή τις οικογένειές τους για αυθαιρεσίες και για πολεοδομικές παραβάσεις, που λέει ο κ. Σπίρτης θα μπουν μπολντόζες κτλ. Αυτά είναι για να περνάει η ώρα. Αυτό και παραμύθια της καλημάς. Και να ζητήσουν το σχόλιο από τον κύριο Γιάννητσο. Πρέπει να μπουν για να ανοίξουν κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, αυτό βεβαίως, βεβαίως. Να ανοίξουν τα ρεύματα που έχουν βαζωθεί. Βεβαίως. Ναι, αλλά το ξέρανε αυτό, κύριε Πιδωρητά. Ακούστε, ένα σχέδιο πόλεμων θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια για να εκπονηθεί και να γίνει νόμος του κράτους. Εν τω μεταξύ, σε 20 χρόνια οι πραγματικές καταστάσεις έχουν αλλάξει 5-6 φορές. Χτίζει ο ένας, χτίζει ο άλλος. Δυστυχώς αυτό είμαστε. Να είστε καλά, κύριε Πιδωρητά, να είστε καλά, κύριε Ρατσική. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Νίκλα, πέστε μας την απάντηση, γιατί πάμε και στο Στέφανο λίγο την εφημερίδα, ναι, και να κλείσω το πρώτο μέρος. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ακίτζη πριν. Οτιδήποτε υπάρχει σε σχέδιο είναι στο χαρτί. Δεν υπάρχει μηχανισμός αυτή τη στιγμή. Τώρα, τι γίνεται με τις ασημείες απειλές αυτές? Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδα πριν από λίγο, από όσο φαίνεται στην Κινέτα ήταν εμπρησμός. Υπάρχουν 13 σημεία ανάφλεξης, τα οποία γίνανε σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικά υψομετρικά σημεία, τέλος πάντων, στα Γεράνια. Άρα μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι το κύριο χτύπημα ήταν στα Γεράνια και ο αντιπερισπασμός, ή για να μην καρφωθεί κάποιος, να μην καρφωθούν οι υπεύθυνοι, πήγανε και ρίξανε και αλλού το βάρος? Είναι αδιάφορο. Είναι αυτό που είπα εξ αρχής. Με αυτό το σκεπτικό, οπουδήποτε γίνει δηλαδή κάτι μέσα στη χώρα, η υπόλοιπη χώρα θα μείνει ακάλυπτη. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτό το σκεπτικό. Είναι αδύνατον. Όσο και αν φαίνεται ότι υπάρχει ένταση, ότι άρα τι χρειάζεται, κλίμακα 5, ιδεολόγια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλει αναδιάρθρωση όλο το σύστημα της πολιτικής προστασίας από ρίζα. Όταν λέμε από ρίζα, από ρίζα. Είναι αδιανόητο για μένα να εμφανίζονται οι αρχηγοί των σωμάτων στο πάνελ, όπως είπατε, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας να τους κοιτάει από κάτω. Ο οποίος είναι ο πολιτικός ηγέτης. Πού είσαι, ρε Καπάκη, εσύ? Πού είσαι, εσύ, Γενική Γραμματέα? Ο οποίος ο κύριος Καπάκης, να υπενθυμίσω αυτό που είπα χθες, 7 Ιουνίου μέσα στη Βουλή. Στους βουλευτές της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών δήλωνε ότι έχουμε εξαιρετικό σχέδιο πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. Απ' τα καλύτερα. Άλλες χώρες δεν έχουν τέτοιο. Και ο κ. Τόσκας στις 14 Ιουνίου, επίσης σε συνέντευξή του, έλεγε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες χρονιές. Δεν κατάλαβε την ερώτηση του δημοσιογράφου. Τι είναι αυτά που θέλει να πεις, λέει? Τι λες? Σιγά μην το ψαρώσεις κιόλας. Είναι φοβερό και να πει. Είναι φοβερό και στρατηγία της πλάκας. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Στέφανε, πώς βγαίνει αύριο η εφημερίδα? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν μπορώ να πω ονόματα και να δημιουργήσω πρόβλημα στο δελτίο σας, αύριο το πρωί γίνονται τρομακτικές αποκαλύψεις στην εφημερίδα, διότι κατονομάζεται μια πολύ μεγάλη οικονομική δυναστεία της Ελλάδος, από τις πιο μεγάλες μερίζες στην κατοχή, η οποία με όργανο τον εντεταλμένο δήμαρχο Μαραθώνα, τον κύριο Ψινάκη, και με απευθεία σύνδεση με τα σακούλια και τις μαύρες σακούλες και με το βρώμικο χρήμα από το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, είχαν βάλει στο μάτι και έκαψαν, ή εντός ή άνευ εισαγωγικών, όλη την περιοχή της Ανατολικής Παραλίας, γιατί άλλος ήταν ο σκοπός τους. Να κάψουν το Σκοινιά, τον Εθνικό Δρυμό. Α, το ξεχωρίζει δηλαδή αυτή από τα Γεράνια. Έτσι, αλλά η φωτιά τους έφυγε. Επειδή την έβαλαν. Και δεν λέει όλη την αλήθεια ο Δήμαρχος Πεντέλης, ο κύριος Στεργίου, τον οποίον τον τιμώ και τον σέβομαι. Έσπευσε αμέσως να πει κομμένο καλώδιο της ΔΕΗ. Γιατί το είδε. Τον άκουσα και εγώ, το είδε, λέει. Δεν λέει όλη την αλήθεια. Άρα λοιπόν, η μεγάλη οικονομική δυναστεία που είχε βάλει στο μάτι τον Εθνικό Δρυμό της, του Σκοινιά, και ξέρεις καλά τι γίνεται εκεί, Αντώνη μου. Α, εσύ το αποσυνέδεσες τελείως. Το αποσύνδεσες από τα Γεράνια. Το εντεταλμένο όργανο. Ο Ψινάκης, ο οποίος είπε χθες, αν ακούσατε καλά, ή προχτές μάλλον, κάηκε και το σπίτι μου, γιατί θα με κατηγορούσαν ότι έβαλα εγώ τη φωτιά. Ναι, ναι. Μα δεν έχει καεί το σπίτι του όμως, δεν έχει καεί. Γιατί το είπε αυτό? Είναι ένα ερωτηματικό. Όταν κατηγορούσαν ότι έβαλε αυτό τη φωτιά, για ποιο λόγο? Είναι. Υπήρχαν υποψίες, συζητούνται πολλά εκεί στην περιοχή. Και το δεύτερο, Κινέτα, Γεράνια, Βοξίτης. Ποια είναι η μεγάλη εταιρεία που χθες στη συνέντευξη τύπου, με υπόγειες διαρροές, ψιθύριζαν στα ονόματα των αστυνομικών συντακτών το όνομα μεγάλου επιχειρηματία της χώρας που ασχολείται με την ενέργεια και έχει δύο ανταγωνιστές. Μάλιστα. Έναν που συζητάει και με τους Ρώσους
και έναν ο οποίος είναι μεγάλος, μεγαλοκατασκευαστής και οδικών αρτηριών. Κουνάει το κεφάλι ο κύριος Σταθάκης, γιατί ίσως είναι σε γνώση. Τους έχω και τους τρεις, ωραία. Μπράβο. Με φωτογραφίες. Ναι, και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Καπάκης καταγγέλλεται επισήμως από συνδικαλιστές και συναδέρφους του πυροσβέστες ότι ενώ ήταν διαζευμένος έτρωγε λεφτά από οικογενειακά επιδόματα. Έχει υπεξαιρέσει δηλαδή λεφτά του ελληνικού δημοσίου, μη δηλώνοντας το βιογραφικό του ότι είναι χωρισμένος. Μάλιστα. Αυτά κύριε, και βάζουμε μια ερώτηση. Κύριε Χίο, να κάνω μια ερώτηση. Εύχομαι, παρακαλώ, εύχομαι να είναι συνέχεια να γίνει. Μια ερώτηση να κάνω, κύριε Χίο. Λέτε παρακαλώ κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι βαρύτατα. Θεωρείτε ότι ο εισαγγελέας θα σας καλέσει να δώσετε στοιχεία την επαύριο του πρωτοσέλιδου ή κανείς δεν θα αντιδράσει? Θα σας απαντήσω ευθέως. Εάν ήμουνα σε μια χώρα πολιτισμού και δημοκρατίας, παρά τα όσα κατηγορώ τις έχουν προσάψει, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ξέρετε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορώ να αγαπάω το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το χάραμα θα με είχαν σηκώσει, σηκωτώ, για να πάω να δώσω κατάσταση. Πάμε να πούμε. Αλλά η απάντησή μου είναι. Στεφάνε, μην φύγεις ακόμα. Πάμε να πούμε στη καλησπέρα μας και στον Κλεάρθη τον Λοΐζο, τον δημοσιογράφο από το TV Κόσμος, από τη Ρόδο. Καλησπέρα, Κλεάρθη μου. Καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Κλεάρθη, το σχόλιο και σένα, γιατί είχατε και εσείς φωτιά στη Ρόδο. Κοιτάξτε, η φωτιά της Ρόδου δεν νομίζω οχριά τώρα. Είναι ένα μικρό γεγονός το οποίο αντιμετωπίστηκε σύντομα και έληξε εκεί. Το θέμα είναι αυτά τα οποία ακούω σήμερα είναι συγκλονιστικά. Και αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει είναι αυτό το οποίο είδα χθες στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αυτό που είδαν όλοι οι Έλληνες. Και δυστυχώς δεν το είδαν μόνο οι Έλληνες, το βλέπουν και στο εξωτερικό. Ήρθα με παρόδο να σας πω ότι πριν λίγο διάβαζα στο Reuters το κύριο άρθρο ότι καμία συγγνώμη, καμία παρέτηση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή την ώρα η Ελλάδα γίνεται περίγελος διεθνώς και στην πράξη πλέον αποδεικνύεται ότι είναι ο παρίας της Ευρώπης. Έλεγα λοιπόν ότι βλέποντας την χθεσινή συνέντευξη κράτησα έτσι ένα πράγμα. Ένιωσα ντροπή. Έχω την χαρά και την τιμή να σε γνωρίζω, Αντώνη, και να είσαι ένας αξιωματικός που τίμησες πραγματικά το στρατό, τίμησες την πατρίδα με τον καλύτερο τρόπο. Από μικρό παιδί έχω μάθει να σέβομαι και να νιώθω έτσι ένα πραγματικά μεγαλύτερο σεβασμό στους ανθρώπους που φέρνουν τα διακριτικά, τα εθνόσημα κτλ. Χθες, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ένιωσα αηδία βλέποντας τους Έλληνες αξιωματικούς και μάλιστα τους αρχηγούς των σωμάτων ασφαλείας να λειτουργούν, να βρίσκονται σε κομματική διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτό πραγματικά με έκανε να ντρέπομαι στην κυριολεξία. Έχω δει, έχουν περάσει τόσες κυβερνήσεις, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, συνεντεύξεις κτλ. Έχουμε δει πολλά λάθη κατά το παρελθόν, πάρα πολλά. Αυτή η αθλειότητα όμως, την οποία βιώνουμε σήμερα, δεν έχει ξαναγίνει. Και έλα εδώ, βρε αδερφέ. Okay. Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός, είναι αυτός που είναι, ένας, όπως το λες, έγινες αντιληπτός, Κλεάρθη μου, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, έγινες αντιληπτός. Ερωτευμένος με την καρέκλα, δεν θέλει να ζητήσει συγγνώμη, δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν υπάρχει τσίπα. Εσείς οι αξιωματικοί μπορείτε να μου πείτε, ήταν στάση αυτή η συμπεριφορά? Τι εικόνα δώσαμε σήμερα στους Έλληνες? Αυτό ήθελα μόνο να σημειώσω και να μας προβληματίσει. Κλεάρθη, να σε ευχαριστήσουμε, όπως και τον Στέφανο το Χίο. Επίσης, γιατί εμείς το τελευταίο. Θα διαβάσω αύριο το άρθρο που γράφεις για τον αρχηγό της αστυνομίας και τον αρχηγό της πυροσβεστικής, για να μην το ξεχάσω. Και αυτά που μου είπε ένας στρατηγός, ένα αποστρατεία της πυροσβεστικής, τα οποία συμπίπτουν με αυτά που γράφεις. Ότι ο αρχηγός της πυροσβεστικής είναι ένας βλάκς και μισός. Αυτό το οποίο εγώ γράφω. Ένας βλάκας και μισός είναι. Αυτό το οποίο γράφω είναι το εξής. Να έρθει να με βρει. Με ερωτήματα. Γιατί μίλησα με 10 αξιωματικούς της πυροσβεστικής και ξέρεις τι μου είπαν, Αντώνη? Πρόκειται για βλάκα. Επαγγελματία βλάκα. Εγώ με ερωτηματικά γράφω ερωτηματικά τα πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και οι εισαγγελείς πρέπει αυτά τα ερωτήματα να τα πάρουν να τα απαντήσουν. Διότι είναι αδιανόητο, μιλάμε για νεκρούς. Δεν μιλάμε για τραυματίες, δεν μιλάμε για ένα σπίτι χαμένο. Όχι απλώς νεκρούς, Αντώνη μου, 100 νεκρό. Λοιπόν, 100 νεκρό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει τόσος μεγάλος αριθμός. Μισό λεπτό. Και δυσμονούμε τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που βρίσκονται και αγνοούνται. Ωραία. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα γίνουν 150 οι νεκροί? Κανένας δεν το λέει και κανένας το ξέρει, μόνο ο Θεός. Κύριε Λοΐζο, λοιπόν, μόνο ένα πράγμα θα πω. Επειδή έχω δει φωτογραφίες που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος και όλα αυτά τα τσογλάνια που μας κυβερνάνε. Σαν τα σαπούνια είναι ο ένας πάνω στον άλλον οι νεκροί. Εάν τα δείξουμε,
Θα συγκλονιστεί λοιπόν, το παιδί, θα πεθάνει. Για να κλείσουμε, Στέφανε, το πρώτο μέρος. Φύγαμε να μην δείξουμε τίποτα. Ωραία. Να ευχαριστήσω καταρχάς, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε, Στέφανε. Να είστε Κλεάνθη. Καλά, συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Να ευχαριστήσω τον Κλεάνθο Λοΐζο. Πότε και γιατί. Αντώνη. Επιστρέφουμε προς το τέλος του μηνός, νομίζω από τις 27 και μετά. Άντε, θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι να ευχαριστήσω και σένα, Κλεάνθη, για την προσπάθεια την οποία κάνεις να μεταδίδεις το δελτίο. Μετά και από όχι αυτό μόνο το οποίο. Δελτίο, έτσι. Ορίστε. Και όχι μόνο το δελτίο. Και όχι μόνο το δελτίο. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστώ τον Στέφανο Τοχείο για την εισφορά του, για τη συνεισφορά του, για τη συνεργασία την οποία έχουμε. Τέταρτο χρόνο τώρα, Στέφανε, κλείνουμε. Και εγώ ευχαριστώ θερμώς για την προβολή της εφημερίδος μιας αυτοχρηματοδοτούμενης πατριωτικής προσπάθειας που χάρη και στη δική σας την προσφορά, την αρρωγή και την εκτίμηση μας βοηθήσατε να καταλάβουμε κάποιες καλές θέσεις κυκλοφορίας στον καθημερινό. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε πάντα έντιμα και αν στεναχωρώμε και κάποιους δεν το κάνουμε ούτε από προσωπική αν θέλετε έρηδα ούτε από τίποτα. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και η αλήθεια είναι πικρή. Αλλά πρέπει να λέγεται γιατί είναι η αλήθεια. Αυτό έχουμε εμείς σαν γνώμονα. Νομίζω ότι πήγαμε τέταρτο χρόνο πέρα. Στο τέλος έχουμε κυρίες και κύριοι από τις παραδέκα και μετά ένα αφιέρωμα σε εμάς εδώ πέρα και την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι το οποίο μας αντιπροσωπεύει. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε.